Άκουσε τώρα, κύριε Λάβδα, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία. Τι λέτε, κύριε Λάβδα? Ακούστε, είναι γεγονός πράγματι ότι η Τουρκία επαναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια ότι μία είναι η λύση των δύο κρατών, ναι, ή, όπως σωστά ελέγχθη, μία συνομοσπονδία πολύ χαλαρή που θα σημαίνει άλλα πράγματα. Κανένα από αυτά η Ελλάδα δεν τα δέχεται, αλλά δεν είναι πως δεν τα δέχεται μόνο η Ελλάδα, ούτε η Βρετανία ως εγκύτρια δύναμη μέχρι σήμερα να τα έχει δεχτεί ποτέ. Ναι, απλά τώρα και το πρόβλημα είναι αλλά... για ένα κράτος. Ναι, δηλαδή, εντάξει, για ένα είναι προφανές αυτό. Θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή του. Το πρόβλημα για μένα, ναι, τα είπαμε αυτά. Το πρόβλημα για μένα είναι το εξής. Ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρεί, και ελπίζω ότι δεν θεωρεί βεβαίως, ούτε έχει πει expressis verbis ότι το θεωρεί, ότι μπορεί να αποσυνδέσει τα ελληνοτουρκικά από το κυπριακό. Γι' αυτό και κάποιοι λέμε ότι οι συναντήσεις κορυφής έχουν παγίδες. Διερωτώ με εάν ο Πρωθυπουργός και όταν ο Πρωθυπουργός πάει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη, όπου γίνει η συνάντηση επόμενη κορυφής, δεν αναφέρομαι στις διερευνητικές, δεν αναφέρομαι στις απαραίτητες, το έχουμε πει ανακαλύψει. Στους ηγέτες λέμε τώρα. Μιλάμε για τους ηγέτες. Εκεί το κυπριακό θα μείνει έξω, είμαι βέβαιος ότι όχι. Και αυτό που κάνει ο Ερντογάν καθιστά ακόμα πιο δύσκολη αυτή τη συνάντηση κορυφής, όχι τις διερευνητικές. Εκεί πράγματι μπορεί να συζητάς τα πάντα ή λίγα μεταξύ των διπλωματών, των εμπειρογνωμόνων, των τεχνοκρατών κτλ. Άρα ο Ερντογάν κατά κάποιο τρόπο πετάει το γάντι. Βεβαίως υπάρχουν εκλογές, βεβαίως το εθνικιστικό αφήγημα είναι αυτό που είναι. Αλλά το όπου κοινά πετάει το γάντι. Πετάει το γάντι, διότι εκεί η Ελλάδα. Θέλει να το τορπιλήσει, πάει... θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση την Ελλάδα να τοποθετηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα να μας δείχνει ότι ο Ερντογάν θέλει να τορπιλήσει την ελληνοτουρκική ήπια περίοδο, α το πούμε έτσι, γιατί προσέγγιση για μένα δεν υπάρχει, το έχω εξηγήσει γιατί. Ναι. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Λοιπόν, δεν θέλετε να το πει για λόγους δικούς του, γιατί επικοινωνιακά τον συμφέρει, διότι δείχνει πως είναι στο ΝΑΤΟ, συζητάει με εταίρους κλπ. Όμως, πρέπει να θυμόμαστε ότι πετάει το γάντι, διότι θα γίνει συνάντηση κορυφής και η Ελλάδα δεν θα θέσει το θέμα του τι ακριβώς λες για την Κύπρο. Είναι αδιανόητο για τους λόγους που ρωτήσατε και εσείς προηγουμένως. Εάν είναι κανείς στην Κύπρο, ζει σε αυτή την εφημερούσα έτσι, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κομμάτι του ελληνισμού παράλληλα, είναι δυνατόν να θεωρεί ότι η Ελλάδα ως ένα από τα κέντρα του ελληνισμού, αλλά και ως εγκύτρια δύναμη. Μάλιστα, βέβαια. Θέλω να πω και, και το Βρετανό Πρωθυπουργό να ρωτήσετε γι' αυτό, ή Υπουργό Εξωτερικών ή εκπρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών, σίγουρα θα σας πει ότι οι δηλώσεις αυτές δεν βοηθάνε. Άρα αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Το δεύτερο. Έχει λόγο να ανησυχεί ο ελληνισμός μας εκεί, η Κύπρος. Η Κύπρος ευτυχώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ευχόμουν να γίνει και μέλος του ΝΑΤΟ το συντομότερο. Υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ευρύτερα διεθνώς. Αλλά όσο πιο βαθιά στους ευρωατλαντικούς θεσμούς βρίσκεται η Κύπρος. Μεγαλύτερη ασφάλεια. Τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια δεν τίθεται κανένα θέμα γι' αυτό.